Καλησπέρα αγαπημένη μας ομάδα, είμαι ο Βασίλης ο Κυριακόπουλος, είμαι ένας από τους τρεις δημιουργούς της ομάδας μας, της αγαπημένης αυτής ομάδας που εδώ και ένα χρόνο έχει δημιουργηθεί με πάρα πολύ αγάπη για όλους εσάς. Όπως ξέρουμε όλοι, μια ομάδα χιουμοριστική είναι ένα μεγάλο φάρμακο, ένα σημαντικό όπλο ενάντια στις δυσκολίες της ζωής, μια σπίδα για την καθημερινότητα που όλοι βιώνουμε. Και φτιάξαμε λοιπόν αυτή την ομάδα εδώ και ένα χρόνο, ο Βαγγέλης ο Λουλάκης, η Κόπη, η γνωστή Κόπη Τσάκ, όπως βλέπετε, και εγώ, για να βρεθούμε όλοι μαζί, όχι μόνο να ανεβάσουμε αστεία, να σχολιάσουμε, αλλά να γίνει μια μεγάλη παρέα. Αυτή λοιπόν η γιορτή, η πρώτη γιορτή της, του πρώτου χρόνου αυτής της ομάδας που συμπληρώσαμε, είναι λοιπόν μια αρχή για να δημιουργήσουμε μια παρέα που μπορεί να βρίσκεται κατά καιρούς, γινόμαστε φίλοι. Και γι' αυτό ακριβώς φτιάξαμε και αυτόν τον διαγωνισμό. Αυτόν τον διαγωνισμό για τα μέλη τα οποία έδωσαν τον εαυτό τους, έδωσαν όλη τη χρονιά την προσπάθειά τους για να φτάσουν στις 10 πρώτες θέσεις, που αυτές οι 10 πρώτες θέσεις και η προσπάθειά τους έκαναν την ομάδα δυνατή να φτάσουμε γύρω στα 700 μέλη αυτή τη στιγμή και να ανεβαίνουμε. Σε λίγο θα μαζευτούμε όλοι και θα αρχίσουμε τη γιορτή μας και η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε θα είναι η απονομή των τριών πρώτων, καθώς και επίσης μια έκπληξη που σας ετοιμάζουμε. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας την επόμενες στιγμές, τις επόμενες λεπτά, για να κάνουμε όλες αυτές τις δημιουργίες που σας προσφέρουμε. Και πια που μιλάμε για τους νικητές, ας τους πούμε κιόλας πριν γίνει η απονομή και μαζευτούμε όλοι μαζί. Πρώτος ήρθε λοιπόν ο Γιάννης ο Βούντος, ο Βούντος, Γιάννης Βούντος, με 248 δημοσιεύσεις και 118 σχόλια. Δεύτερη ήρθε η Λίλα η Πρέκα, 133 δημοσιεύσεις, 33 σχόλια. Και τρίτη η Μαρία η Βουδέλη, 106 δημοσιεύσεις και 333 σχόλια. Ακολουθεί λοιπόν η σειρά της δεκάδας. Οι τρεις πρώτοι τώρα θα βραβευτούν, μόλις μαζευτούμε. Οι υπόλοιποι, θα αναφέρω τώρα, θα πάρουν μέρος στην κλήρωση. Εάν πέσει στο κομμάτι, στην κοπή της πίτας, στο φλουρί, που είναι το κομμάτι μέλη. Ας τους αναφέρουμε λοιπόν και τους επόμενους 7, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για την ομάδα, που δυναμώσαν την ομάδα και της δώσαν όθηση. Στη τέταρτη θέση είναι ο Πέτρος Αναλίτης, 33 δημοσιεύσεις, 110 σχόλια. Πέμπτη θέση, ο Χάρης Αριστοδέρμου, με 10 δημοσιεύσεις, αλλά έχει 175 σχόλια. Ακολουθεί ο Νίκος Λαζάρου, με καμία δημοσίευση, αλλά 119 σχόλια. Ο Μάριος Κοαρμενιάκης, με 20 δημοσιεύσεις και 153 σχόλια. Ο Χρήστος Κορδίλης, 19 δημοσιεύσεις, 3 σχόλια. Και η Μαριάννα η Μαρίνοβα, η οποία θα είναι μαζί μας σήμερα, μία δημοσίευση, 99 σχόλια, τη βλέπουμε τώρα εδώ. Δεν είναι μόνο η δημοσίευση. Δεν είναι μόνο να ανεβάσεις την ομάδα πολλά, έξυπνη, μπορεί να ανεβάσεις και τίποτα. Φτάνει να σχολιάζεις κάτω από τις άλλες δημοσίευσεις, να κάνεις μία δημοσίευση ζωντανή, να κάνεις συζήτηση στη δημοσίευση, να δημιουργείς κάποια ατάκα, να δημιουργείς μια κατάσταση συζητήσεων, να την κάνεις πιο ζωντανή. Αυτό λοιπόν έδειξε και στα υπόλοιπα μέλη, τα οποία ήρθαν στην δεκάδα και δεν είχαν βάλει καν δημοσιεύσεις. Λοιπόν, θα ζητήσω από εσάς την επόμενη χρονιά να έχετε πάρα πολλά σχόλια κατά τις δημοσιεύσεις. Να δώσετε τη δύναμή σας εκεί. Και μην ανεβάσετε πολλά, δεν είναι ανάγκη. Να κάνετε δηλαδή ζωντανή και διαδραστική την ομάδα. Εκεί είναι το όνομα. Εκεί γίνεται μια ομάδα μετά. Γι' αυτό λοιπόν, σε λίγο που θα μαζευτούμε, θα γίνει και η απονομή και θα γνωρίσετε και τους υπόλοιπους από εκεί.
τώρα τώρα τις απονομής των δύο πρώτων που έχουν τερματίσει και είναι οι καλύτεροι της ομάδας. Έχουμε τον Γιάννη που είναι ο πρώτος και είναι το βραβείο του. Η δεύτερη είναι η Μίλα μας, αγαπημένη Μίλη. Και επίσης ένα ακόμα δώρο, μια αγαπημένη φίλη η οποία είναι στην Κέρκυρα και θα το δώσει ο Βαγγέλης. Πώς είναι η κοπέλα? Μαρία Ιβουδέλη. Ιβουδέλη. Τώρα, να δώσουμε κάτι για αυτούς τους δύο που ήταν η αρχή της ομάδας, φτιάξα την ομάδα, με πάρα πολύ και έφτασε η ώρα να δώσουμε κάτι που θα δείξουμε την αγάπη. Λοιπόν, αυτό είναι ο Παπαδοπούλου. Να κοιτάξω τον ανοίξτε το πρόβλημα και τα μέλη. Αυτό είναι το βραβείο τους. Αν το ονομάζω τους και είναι το βραβείο τους. Πήραμε την κουμπά, φυσικό σας. Πήραμε την κουμπά. Έτσι. Θα γίνει αυτονομή του έργου σας. Τέλεια.